δημιουργούνται τώρα μικρογκόστ όμιλοι. Τα μαγαζιά ήταν πιο παραδοσιακά, πιο ανθρώπινα. Φανταστείτε ένα εστιατόριο όπου δεν υπάρχουν καρέκλες, τραπέζια και σάλα. Δεν υπάρχει καν διεύθυνση ή τουλάχιστον δεν είναι γνωστή σε κανέναν για να μην το επισκεφτεί κανένας. Κι όμως, από αυτό το εστιατόριο μπορεί να παραγγείλει όποιος θέλει, ό,τι φαγητό θέλει και να φτάσει στην πόρτα του σε λίγα λεπτά. Θα λέγατε πως αυτά γίνονται μόνο σε ταινίες ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κι όμως, οι λεγόμενες κουζίνες φαντάσματα είναι ήδη στην Ελλάδα και πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Έχετε ακούσει τον όρο Ghost Kitchen, δηλαδή κουζίνα φάντασμα? Απόψε θα μάθετε πώς είναι οι εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν γεύματα αποκλειστικά για παράδοση στο σπίτι. Το φαγητό που παραγγέλνετε δεν μαγειρεύεται σε κουζίνα κάποιου εστιατορίου, αλλά σε μια κουζίνα φάντασμα που μπορεί να είναι σε υπόγεια, αποθήκες ή ακόμα και σε χώρους στάθμευσης. Είναι επιχειρήσεις προετοιμασίας φαγητού χωρίς σερβιτόρους και χωρίς τραπέζια. Δεν έχουν φανταχτερές βιτρίνες, φωτεινές ταμπέλες και χώρους υποδοχής, αφού δεν χρειάζεται να προσελκύουν διερχόμενους πελάτες. Δηλαδή, δεν φαίνονται πουθενά και είναι σαν να μην υπάρχουν. Καλώς ήρθατε στο Action Story. Περπατώντας στα στενά του παλαιού Φαλήρου, τίποτα δεν προμηνύει πως στην οδό Φρύνης θα περάσεις μπροστά από μια κουζίνα που μαγειρεύει φαγητό για δεκάδες νοικοκυριά καθημερινά. Πώς ξεκίνησε αυτό το μαγαζί και έγινε Ghost? Αυτό το μαγαζί δεν είχε σάλα, διότι είναι πολύ μικρό μέσα. Είχε όμως ένα υπέροχο έτσι, εξωτερικό χώρο, όπου μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε γύρω στα 20-25 άτομα. Η πανδημία βεβαίως μας δυσκόλεψε πάρα πολύ όπως όλο τον κόσμο, όλους τους επιχειρηματίες εστίασης. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι okay, σταματάμε το έξω και επικεντρωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε μόνο, δηλαδή στα πακέτα διατροφής. Ο Θανάσης Στεφάνου ξεκίνησε από πελάτης αυτού του vegan εστιατορίου. Του άρεσε τόσο πολύ η χορτοφαγική διατροφή που αποφάσισε να επενδύσει στον κλάδο και το 2019 αποφάσισε να αγοράσει την επιχείρηση. Εν μέσω κορονοϊού, όταν η εστίαση δεν δούλευε, γύρισε το μαγαζί σε κουζίνα φάντασμα, να μην έχει πια δηλαδή τραπεζοκαθίσματα, αλλά να φτιάχνει μερίδες μόνο για delivery. Ghost Kitchens ή Cloud ή Dark Kitchens όπως λέγονται, έχει επικρατήσει αυτός ο όρος, είναι στην ουσία εστιατόρια, όπως όλα τα εστιατόρια, τα οποία η διαφορά τους είναι ότι δεν δέχονται πελάτες. Δηλαδή, η παρασκευή των φαγητών γίνεται κανονικά, απλά δεν σερβίρεται σε πιάτα, σερβίρεται σε συσκευασίες
οι οποίες με τη σειρά τους μπαίνουν στις σακούλες τους και γίνονται και παραδίδονται στους πελάτες. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Υπάρχουν βέβαια δύο είδη ghost kitchens. Τα ghost kitchens τα οποία μαγειρεύουν για 2-3 διαφορετικές μπράντες, δηλαδή μαγειρεύουν μπριζόλες, μπέργκερς, πίτσα κάτω από την ίδια στέγη. Στη δική μας περίπτωση, εμείς δεν δεχόμαστε πελάτες, μεν, αλλά μαγειρεύουμε μόνο για μας, δηλαδή μόνο vegan γεύματα. Δεν μαγειρεύουμε για άλλους. Από 5 άτομα προσωπικό που είχε παλαιότερα, σήμερα έχει μόνο 3. Τα λειτουργικά του κόστη έχουν πέσει σχεδόν στο μισό. Και τη διανομή του φαγητού την κάνει σε ώρες με πολλή κίνηση, ακόμα και ο ίδιος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αρκετοί παλιοί πελάτες ή και άλλοι οι οποίοι βλέπουν από το site μας ότι είμαστε ανοιχτοί στο Παλαιό Φάληρο, μας καλούν και ζητούν να έρθουν για φαγητό. Οπότε πρέπει να πω ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν να φάνε και επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, τους χάνουμε αυτούς τους πελάτες. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι τα logistics ενός εστιατορίου είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και επίσης έχουν και εντελώς διαφορετικά κόστη. Και από πλευράς συνοικίου, αν θέλεις να είσαι κάπου σε ένα μαγαζί προβολής, αλλά και από το προσωπικό που χρειάζεται να έχεις, από σερβιτόρους, βοηθούς, ανθρώπους για να ετοιμάζουν το φαγητό, ακόμα τα χρήματα που πρέπει να δαπανίσει κανείς προκειμένου να κάνει μια ανακαίνιση στο κατάστημά του, είναι τα κόστη τελείως διαφορετικά. Και πρέπει να πω ότι από αυτή την άποψη το περιθώριο κέρδους έχει αυξηθεί. Οπότε μπορώ να πω ότι το Ghost Kitchen όσον αφορά τα οικονομικά του στοιχεία είναι πιο προσοδοφόρο. Όλοι όσοι παραγγέλνουν από ψηφιακές πλατφόρμες delivery θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα πάρει φαγητό και από Ghost Kitchen. Ασχέτως αν δεν το ξέρουν, ασχέτως αν δεν το μάθουν ποτέ. Πριν από λίγες μέρες είχαμε γενέθλια του γιού μου να παραγγείλουμε, να μας κάνει το τραπέζι, να παραγγείλουμε κάτι απ' έξω, ας πούμε, να πάμε στο σπίτι. Θέλεις μπέργκερ? Θέλω, του λέω. Για κοίταξε, μου λέει αυτό, μου δείχνει το κινητό του τηλέφωνο ένα κατάλογο από ένα κατάστημα. Το Texan, λέω. Εγώ θα πάρω, μου λέει, το New York. Okay, πολύ ωραία. Πήραμε 4-5 μπέργκερ, πατάτες γεννητές. Πώς σου φάνηκε μετά, μου λέει ο γιος μου. Ωραίο, λέω. Πού είναι αυτό το μαγαζί? Δεν ξέρω, μου λέει. Κάτσε να δω, λέω. Κάπου εδώ πρέπει να είναι, κάπου κοντά πρέπει να είναι. Δεν υπήρχε διεύθυνση. Δεν υπήρχε διεύθυνση. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει διεύθυνση. Μπορεί να υπήρχε τηλέφωνο. Και αυτό δεν υπάρχει πολλές φορές. Υπάρχει κάποιο mail, υπάρχει κάποια σελίδα στο Facebook, στο Instagram. Αλλά αν ψάξεις να βρεις φυσική διεύθυνση να πάω να φάω, ρε παιδί μου, σε αυτό το μπεργκεράδικο μετά από ένα μήνα, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα κλασικό ghost kitchen. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αντωνίου γράφει εδώ και δεκαετίες για την εστίαση σε εξειδικευμένες εφημερίδες και περιοδικά του κλάδου. Εξηγεί στο Action Story πώς οι ghost kitchens αναπτύχθηκαν στην Αμερική κυρίως για δύο λόγους. Πρώτα, λόγω κόστους, επειδή τα ενίκια στις μεγαλοπόλεις είναι πανάκριβα. Αλλά και επειδή η νέα γενιά, που είναι πλήρως εξοικειωμένη με τις ψηφιακές πλατφόρμες και το delivery, επιλέγει δίχως δεύτερη σκέψη φαγητό από μία φωτογραφία που θα δει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Εγώ αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι στην Αθήνα μέσα υπάρχουν καμιά δεκαριά τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα προσθέτουν και κουζίνες. Δηλαδή υπάρχει μια επιχείρηση η οποία είχε μια αλφα κουζίνα, την οποία την έλεγε αλφα, πρόσθεσε και μια β κουζίνα, β όνομα, και στην ουσία
δημιουργούνται τώρα μικρό όμιλοι, αν μπορούμε να το πούμε, μικρο ghost όμιλοι, δηλαδή ομάδες, συσσωματώσεις εταιριών, οι οποίες προχωράνε αυτές τις κουζίνες. Σχεδόν ταυτόχρονα με τις κουζίνες φαντάσματα, δημιουργήθηκαν και οι σκοτεινές κουζίνες, οι dark kitchens. Είναι κουζίνες που λειτουργούν μέσα σε ένα φυσικό εστιατόριο, παράγουν όμως φαγητά, όχι για τους πελάτες της επιχείρησης, αλλά μόνο για delivery. Εντοπίσαμε μια τέτοια κουζίνα στη Γλυφάδα, μέσα σε ένα γνωστό παραλιακό εστιατόριο. Αυτή η τάση έχει ξεκινήσει εν μέσω πανδημίας και ξεκίνησε από την Αμερική πιο πολύ, γιατί οι επιχειρήσεις προσπαθήσαν να βρουν τόπους να είναι βιώσιμες. Άρα λοιπόν, εφόσον ήταν κλειστές, έπρεπε να βρουν τόπους συνεμνητικά να πουλήσουν το προϊόν τους. Τότε ήταν αυτό. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος εργάζεται εδώ και 35 χρόνια στο χώρο εστίασης. Αναζητούσε εδώ και χρόνια τρόπους να αυξήσει τον μειωμένο τζίρο της επιχείρησης τους χειμερινούς μήνες, που η κίνηση στο εστιατόριο είναι πάντα μειωμένη. Είναι μαγαζί που έχει low season, δηλαδή υπάρχουν οι 4 μήνες οι οποίοι η δουλειά του είναι πεσμένη γιατί είναι μπροστά στη θάλασσα. Οπότε έπρεπε να ξεκινήσουμε από εδώ για να μπορέσει να έχει έσοδα και υπάρχει και πάρα πολύ χρόνος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η κουζίνα υπάρχει, το προσωπικό της κουζίνας, ο staff, ο chef υπάρχουν και θα μπορούσαν κάλλιστα να ξεκινήσουμε σε αυτή τη low season να στήσουμε μια κουζίνα τέτοια, εδώ στην Γλυφάδα. Έτσι ξεκινήσαμε εδώ, από εδώ ξεκινήσαμε. Όλες μου οι επιχειρήσεις είναι ο στόχος να βγάλουν μια ιντερνετική κουζίνα και στο κέντρο και στα βόρεια και όπου έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις. Όλο αυτό άρχισε μέσω COVID, που ήταν η αρχή όλης αυτής της κατάστασης και οι επιχειρηματίες που προσπαθούσαν εκείνη την περίοδο κάπως να δουλέψουν όλη αυτή την κατάσταση και άρχισε να ανοίγει το Ghost Kitchen στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν όλα και πιο πολλά μαγαζιά, γιατί έτσι συμφέρει την επιχείρηση να έχει διπλό ή τριπλό εισόδημα με τα ίδια υλικά, τα ίδια άτομα, το ίδιο προσωπικό που έχει. Και έτσι μια παρέα μπορεί να επισκεφτεί το μαγαζί και να παραγγείλει μακαρόνια. Αλλά μπορεί να μείνει σπίτι και να παραγγείλει σούπες. Όχι από το ίδιο μαγαζί, αλλά από την ίδια κουζίνα. Μπορούμε να έχουμε διάφορες κουζίνες σε καταστήματα που ο πελάτης δεν έχει οπτική ή φυσική επαφή πάνω σε αυτά και μπορεί οποιαδήποτε κουζίνα να εξάγει διάφορα φαγητά, όπως σούπες, μπέργκερ, μακαρονάδες και αυτά, να είναι από την ίδια κουζίνα με διαφορετικές ονομασίες. Η συγκεκριμένη βιομηχανία των Ghost Kitchens κατέγραψε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με τη Euromonitor, η αγορά delivery μέχρι το 2030 θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, η αγορά της διανομής φαγητού τριπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Από 2 δισεκατομμύρια λίρες σε 6, με το 30% των πωλήσεων των επιχειρήσεων εστίασης να είναι διαδικτυακές και να αφορούν παραδόσεις φαγητού. Υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και πιστεύω
ότι επειδή, όπως μου λένε οι περισσότεροι εστιατόρες με τους οποίους μιλώ, η σάλα έχει επανέλθει μετά την πανδημία, αλλά δεν έχει επανέλθει στο προηγούμενο ποσοστό της, πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής η σάλα θα μειώνεται και το ghost kitchen θα αναπτύσσεται. Ίσως όχι όπως στο εξωτερικό, γιατί εδώ υπάρχουν άλλες καιρικές συνθήκες, κλιματολογικές, που ευνοούν τη σάλα, αλλά σίγουρα θα αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια. Αυτή η νέα τάση στον κλάδο της εστίασης, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει αρχίσει να ανησυχεί τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες με φυσικά εστιατόρια. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ καταγγέλει στο Action Story τις κουζίνες φαντάσματα για αθέμητο ανταγωνισμό. Μια τέτοια λειτουργία μιας dark κουζίνας είναι, βάζει στον κίνδυνο, εφόσον δεν υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου και δεν υπάρχει και ένα κανονιστικό πλαίσιο, να δουλεύει αυτή η κουζίνα και να παράγει προϊόντα σε τιμές οι οποίες ανταγωνίζεται αθέμητα τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο. Εάν μια επιχείρηση έχει μικρότερο κόστος λειτουργίας σε εργασιακό επίπεδο, έχει μικρότερο κόστος στις ασφαλιστικές εισφορές, ενδεχόμενα έχει φοροαποφυγή, βεβαίως γίνεται έχει καλύτερη τιμή για τον πελάτη. Από την άλλη πλευρά, για μένα τίθενται θέματα. Το βασικότερο, και αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε και να ελέγξουμε, είναι αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Ο Γιώργος Καβαθάς υποστηρίζει πως τόσο οι κουζίνες φαντάσματα, όσο και το delivery αυτό καθεαυτό, ίσως κρύβουν παγίδες για τους καταναλωτές, καθώς δεν εμπίπτουν, όπως λέει, σε υγειονομικούς ελέγχους. Το ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι βεβαίως και το θέμα της διακίνησης των προϊόντων που παράγονται στις αυτές τις κουζίνες της Dark, με την έννοια ότι πρέπει να τηρούνται αφενός υγειονομικές διατάξεις για τη μεταφορά, με αντίστοιχα δοχεία, περιέχτες που ασφάλεια μεταφέρονται τα τρόφιμα, ιδιαίτερα όχι για τον delivery, αλλά για την τροφοδοσία άλλων καταστημάτων. Και βεβαίως για τον delivery ο κίνδυνος ότι μέσα από μεταφορές που γίνεται η παράδοση στον πελάτη, μέσα από αυτές τις ταχυμεταφορές μεταφέρονται και άλλα προϊόντα. Εδώ τίθεται θέμα, καθαρά θέμα υγειονομικό. Όπως επίσης, στο επίπεδο υγειονομικού πρέπει να ελέγξουμε εάν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας στα παρασκευαστήρια των σκοτεινών κουζινών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν ήδη καταγραφεί τα πρώτα μεγάλα προβλήματα στις Ghost Kitchens. Στο Λος Άντζελες, σε μια αποθήκη 30 τετραγωνικών, λειτουργούσε μέχρι πρότινος μια κουζίνα φάντασμα που τροφοδοτούσε 27 διαφορετικά μπραντς με όλων των ειδών τα φαγητά, χωρίς να τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες. Αλλά και στην Αγγλία, μόνο το 2019 είχαν κριθεί ακατάλληλες περισσότερες από 400 κουζίνες φαντάσματα λόγω των άθλιων συνθήκων που επικρατούσαν. Αυτό είναι αλήθεια, ότι η dark κουζίνα δεν σου αφήνει το περιθώριο να γνωρίζεις, και μάλιστα αυτό είναι σημαντικό σε μια εποχή που ξέρετε ότι οι άνθρωποι αναζητούν την πηγή προέλευσης των τροφίμων. Δηλαδή η χνηλασιμότητα που κάνει ο καθένας από εμάς στο τρόφιμο, δηλαδή έχουμε φτάσει πια σε σημείο να ρωτάμε τους σερβιτόρους και το γιουβετσάκι από πού είναι, από την Καλαμάτα, το τυράκι, μας αρέσει αυτό. Η dark κουζίνα είναι μια αντίρροπη τάση τώρα. Έρχεται κάτι έτοιμο και δεν ξέρεις τίποτα.
Ίσως το ακριβώς αντίθετο από την φιλοσοφία μιας ghost kitchen είναι η ψαροταβέρνα στο Πέραμα. Από τις υπόγειες κουζίνες φαντάσματα, όπου τον πρώτο ρόλο παίζουν τα logistics, οι συσκευασίες και οι πλατφόρμες delivery, εδώ πρωταγωνιστεί το μεράκι και η ανθρώπινη σχέση. Έχει αλλάξει πολύ. Όταν ξεκίνησα εγώ, τα μαγαζιά ήταν πιο παραδοσιακά, πιο ανθρώπινα, με τους φίλους πελάτες. Περνώντας τα χρόνια, έχει αλλάξει λίγο το σύστημα. Έρχονται και ξένοι, έρχονται από όλη την Ελλάδα. Γέννημα θρέμα Περαματιώτης, ο Κώστας Παπαπαναγιώτου, λειτουργεί εδώ και δεκαετίες αυτή την ψαροταβέρνα. Το σπίτι του πια είναι αυτή η κουζίνα, αυτή η σάλα, αυτό το μπλοκάκι με τις παραγγελίες και αυτό το «στην υγειά μας». Είναι η ζωή μας όλοι. Τις περισσότερες ώρες περνάμε εδώ. Δηλαδή, 15 με 20 ώρες, 24 ώρες είμαστε στο μαγαζί. Δουλεύουμε. Είναι η ζωή μας όλοι. Είναι το σπίτι μας. Πιο πολλές ώρες είμαστε ταβέρνα παρά στο σπίτι. Σε αυτά τα τραπεζοκαθίσματα γνωρίστηκαν οικογένειες, αναπτύχθηκαν φιλίες, γεννήθηκαν έρωτες. Έχουν δημιουργηθεί και ζευγαράκια και οικογένειες. Έχουμε παντρέψει πολύ κόσμο εδώ που ερχόντουσαν ζευγαράκια από παιδιά. Τώρα έχουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Πλέον οι πελάτες, επειδή έχω πελάτες πολλά χρόνια, πλέον δεν είναι πελάτες για μένα, είναι φίλοι οι περισσότεροι. Έχουμε οικογενειακές σχέσεις και είναι όλοι φίλοι. Βέβαια και τα καινούργια παιδιά που έρχονται, οι μικροί, σιγά σιγά μπαίνουν στο κλίμα της παράδοσης της ταβέρνας. Να σου πω την αλήθεια, έχει έρθει ένα ζευγάρι για αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια. Θέλω να σου πω μια ιστορία και μετά από λίγο καιρό έμεινε εγγυός η γυναίκα και έρχεται τώρα μαζί με το παιδί της. Δεν είναι απίστευτο, περάσαν 5-6 χρόνια που είμαι εδώ και έρχεται τώρα μαζί με το παιδί της. Τι να πεις σε αυτήν την οικογένεια. Χαίρεσαι πραγματικά. Και για τον Γιώργο Ράνο, ψήστησε εδώ και 5 χρόνια στην Ιχθυόσκαλα, αυτό που παίζει ρόλο στην εστίαση είναι η σιγανή φωτιά, οι φρέσκοι μεζέδες και η καλή παρέα. Μια ταβέρνα είναι καλή και όλα και από τους ανθρώπους. Νομίζω το φαγητό σίγουρα περιέχει να πας να φας καλά. Αλλά άμα έχει, φανταστείτε κιόλας, καλό σέρβις, να έχει καλό ψήστη, όλα αυτά είναι σημαντικά σε μια ψαροταβέρνα. Και έχουμε και, φανταστείτε, σε όλο τον κόσμο τα φαγητά είναι διαφορετικά, όπου και να πας. Οπότε πρέπει να κάνεις το κάτι άλλο, το κάτι μαγικό νομίζω σε μια ψαροταβέρνα. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε. Οι ψαροταβέρνες στην Ιχθυόσκαλα ξεπέρασαν ούκο λίγες κρίσεις. Την οικονομική, όταν η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ήταν παγωμένη, αλλά και την πανδημία, όταν δεν επιτρεπόταν τραπεζοκαθίσματα. Θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν και τις κουζίνες φαντάσματα? Σε αυτό μας απαντούν ο Έλληνας σεφ που δημιούργησε το πρώτο ghost ζαχαροπλαστείο στη χώρα μας και η ιδιοκτήτρια ενός από τα παλαιότερα μεζεδοπολία στην Ελλάδα, σε λίγο στο Action Story. Τα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία βασίζονται οι κουζίνες φαντάσματα ποικίλουν. Κάποιες λειτουργούν αυτόνομα, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών, ενώ κάποιες άλλες ανήκουν ή συνεργάζονται με αλυσίδες εστιατορίων. Όλες πάντως έχουν άρρηκτα συνδεδεμένη τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους με τις διαδικτυακές πλατφόρμες παραγγελιών και διανομής.
πρόκειται για μια τάση στην εστίαση που ναι μεν υπήρχε πριν τον κορονοϊό, αλλά άνθησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τότε που έκλεισαν τα εστιατόρια για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας. Τότε, μέσα στο 2020, που η καραντίνα μπήκε στη ζωή μας. Μέσα σε αυτό το κτίριο στο Παγκράτη, στεγάζεται το πρώτο ζαχαροπλαστείο φάντασμα της Ελλάδας. Απ' έξω δεν υπάρχει κάποια βιτρίνα ή κάποια ταμπέλα που να σε προειδεάζει πως μέσα υπάρχει ένα εργαστήριο εντυπωσιακών σε εμφάνιση και γεύση γλυκών. Μεγάλη διαφορά ουσιαστικά ενός γκόστ ζαχαροπλαστείου από ένα κανονικό κατάστημα είναι ότι εμείς προσπαθούμε να δίνουμε τα γλυκά όσο πιο φρέσκα γίνεται προς τους πελάτες, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να μην τα κρατάμε στις βιτρίνες. Ο γνωστός βραβευμένος σεφ ζαχαροπλαστικής Γιάννης Κίκυρας, που έχει δουλέψει σε εστιατόρια με αστέρια Μισελέν στο εξωτερικό, αποφάσισε πριν λίγους μήνες να πρωτοπορήσει και να δημιουργήσει το πρώτο γκόστ ζαχαροπλαστείο. Ναι, νομίζω στην αρχή τους φάνηκε παράξενο πολύ και πιστεύαν ότι δεν είναι εύκολο να δουλέψει. Όντως δεν είναι εύκολο να δουλέψει. Είναι ένα project πάρα πολύ απαιτητικό. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ έτοιμος να το υποστηρίξεις και σε επίπεδο διαφήμισης και σε επίπεδο social media. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, η βιτρίνα μας είναι οι εικόνες μας. Δηλαδή, εμείς πρέπει να πείσουμε τον καταναλωτή από μια φωτογραφία ή από ένα βίντεο ότι αυτό που πουλάμε θέλει να το φάει. Και ξέρουμε όλοι ότι το φαγητό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δεν είναι ρούχο ή κάτι, ένα αντικείμενο. Το θεωρήσανε πολύ ρυψοκίνδυνο, πολλοί άνθρωποι του χώρου. Όμως εμάς αυτό μας ανάβει τη σπίθα, δηλαδή δεν θέλαμε κάτι που ξέραμε ότι μπορούμε να... ότι θα είναι εύκολο. Θέλαμε κάτι που να είναι απαιτητικό. Τα προτερήματα μιας κουζίνας φαντάσματος είναι αρκετά. Γι' αυτό και πολλοί αποφασίζουν να ξεκινήσουν μια ghost kitchen. Το βασικότερο είναι αναμφίβολα τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, αφού ο επιχειρηματίας επικεντρώνεται μόνο στον εξοπλισμό και τους μάγειρες. Μπορεί να παράγει μεγαλύτερες και περισσότερες ποσότητες φαγητού, άρα και να ανταγωνιστεί πιο εύκολα τα παραδοσιακά εστιατόρια, ενώ είναι σε θέση να βγει στην αγορά όχι με ένα μπραντ, αλλά με περισσότερα. Άλλη επωνυμία για κρεατικά, άλλη για μαγειρευτά, άλλη για σπαγκέτι, άλλη για κινέζικο. Φαίνεται ότι αυτό σαν επιχειρηματικό μοντέλο φαίνεται να ταιριάζει σε αρκετούς επιχειρηματίες. Ειδικότερα σε αυτούς τους επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν πάρα πολύ μεγάλες κουζίνες και τώρα είναι αναξιοποιητές και αρκετοί τις αξιοποιούν έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν 2, 3, 4 ή 5 διαφορετικές μπράντες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό για αυτούς, διότι δουλεύουν ξανά χωρίς να έχουν τα κόστη που είπαμε πριν, αλλά και κυρίως για άλλους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν θέλουν να επενδύσουν στο να φτιάξουν από την αρχή κουζίνες, να πάρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, χάσα, πάιζο κτλ. Αλλά και τον εξοπλισμό, οπότε επινοικιάζοντας μάλλον ένα χώρο για κάποιες ώρες, κάποιοι άνθρωποι μαγειρεύουν για αυτούς. Οπότε, σαν επιχειρηματικό μοντέλο, θεωρώ ότι στην Ελλάδα ήρθε για να μείνει. Προφανώς στο εξωτερικό, στην Αμερική και στην Αγγλία, γνωρίζει τρομερή άνθηση. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η Dark Kitchen. Πρέπει να το δούμε, γιατί εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος ο καταναλωτής να μην γνωρίζει από πού τροφοδοτείται το τραπέζι του ή και ποιες συνθήκες. Και ίσως άλλαζε και άποψη αν ήξερε ή παραγγελιοδόχο αν ήξερε ποιος από πού τροφοδοτείται. Κατά εμέ είναι τελείως διαφορετικό
να ξέρω την επιχείρηση από την οποία παραγγέλνω, να ξέρω το επίπεδο ασφάλειας που μου παρέχει συγκεκριμένη επιχείρηση, από το να μπαίνω σε μια πλατφόρμα και να παραγγέλνω χωρίς να ξέρω από πού θα μου έρθει το φαγητό στο σπίτι μου, στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω ασχολούμαι με τις διατροφικές συνήθειες και τις ψυχαγωγικές των Ελλήνων. Η Μαρία Σότου λειτουργεί ένα από τα πιο παλιά ταβερνάκια στην πλατεία θεάτρου, που έχει αντέξει μέσα στο χρόνο αρκετές κακουχίες. Περάσει τόσες πολλές γενιές από εδώ. Είναι ταβέρνα από το 1927 σε ένα ωραιότατο κτίριο του 1880. Ανήκει στον Άγιο Δημήτριο Ψηρή και η πρώτη χρήση του χώρου το 1880 ήταν καφενείο για τα μνημόσυνα της Εκκλησίας. Στην συνέχεια, το 1927, την πήρε ο Γεροδήμος για πρώτη φορά. Ήταν μια ταβέρνα κουτούκι. Στην παλιά Αθήνα, οι ταβέρνες ήταν κυρίως ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Τότε η βιοτεχνία, τα τσαγκαράδικα, τα τσαντάδικα, ρουχάδικα άνθιζαν στη γύρω περιοχή. Οπότε έρχονταν εργαζόμενοι για να φάνε ένα πιάτο φαΐ, ένα τίμιο πιάτο το λέω εγώ. Οι δεκαετίες πέρναγαν. Πολλά άλλαζαν στο κέντρο της Αθήνας. Η ταβέρνα όμως έστεκε εκεί, στην ίδια θέση, αγέροχη, να γεμίζει με κόσμο που την επισκέπτεται τόσο για το φαγητό, όσο και για τη μουσική. Στις ταβέρνες, επειδή μέχρι και σήμερα είναι λαϊκά μαγαζιά, ερχόντουσαν οι ρεμπέτες και παίζανε μουσική. Μεταπολεμικά είχαμε και έγγραφο στην Κλιματαριά, αλλά δυστυχώς κάηκε με την πυρκαγιά. Υπήρξε μήνυση ότι μετατράπηκε η ταβέρνα σε διασκεδαστήριο, γιατί έπαιζε ο Τσιτσάνης με το Βαμβακάρι. Φανταστείτε, τότε οι ρεμπέτες δεν παίζανε σε ρεμπετάδικα και μπουζουκάδικα που ήρθαν αργότερα. Το λαϊκό τραγούδι και δει το ρεμπέτικο αναπτύχθηκε σε λαϊκές γειτονιές και στα κουτούκια, στις ταβέρνες. Τον Ιούλιο του 2005 η ταβέρνα κάηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι ιδιοκτήτες φυσικά δεν το έβαλαν κάτω. Ανακαίνισαν την αυλή, έφτιαξαν νέα κουζίνα και με τη βοήθεια του αγιογράφου Τάσου Ρίγα επανέφεραν την αισθητική και την ιστορία του χώρου. Σήμερα κρατά αναλύωτο το ύφος της. Εξακολουθεί να προσφέρει ελληνικά πιάτα. Συνοδεύει το φαγητό με καλή ελληνική μουσική και ετοιμάζεται να τα εκατοστήσει. Η ταβέρνα είναι ένας χώρος ελευθερίας. Δεν χρειάζεται να στηθείς, ούτε να φας μεσημένια μαχαιροπύρουνα.
λαδόπολα, ένα καλομαγειρεμένο φαγητό, ένα χαμόγελο, ένα κρασάκι βαρελίσιο, το κατρούτσο και καλή καρδιά. Η ελληνική κουζίνα έχει ταυτότητα. Είναι προσωπική η σχέση του μάγειρα με την κατσαρόλα του και το τηγάνι του. Είναι προσωπική η σχέση με τον άνθρωπο που θα έρθει να παραγγείλει βλέποντας τον Μπεν Μαρί, ανοίγοντας τις γάστρες, έχοντας μια αμεσότητα και επικοινωνία. Είναι μια αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου που έρχεται να πάρει κάτι να φάει και εμάς. Η Μαρία, όπως και πολλοί παραδοσιακοί εστιατόρες, δεν έχουν καν ακούσει τον όρο Ghost Kitchen, παρόλο που αναπόφευκτα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται. Επιμένουν ελληνικά, στη γάστρα, με κρασί και μπουζούκι. Φαγητό και δει ελληνική κουζίνα τώρα είναι μνήμη και παράδοση. Και εμείς προσπαθούμε να προσαρμόσουμε αυτή την παράδοση στη σύγχρονη εποχή, αλλά κρατάμε τα παραδοσιακά πιάτα. Και τα μαγειρεύουμε και με τον ελληνικό τρόπο. Το φαγητό είναι μνήμη και αγάπη. Δεν κλείνεται σε ένα κουτί για μένα, γιατί έχει συνέστημα, έχει κόπο, έχει πολύ κόπο. Η ελληνική κουζίνα δεν είναι αλακάρτ κουζίνα. Είναι μια κουζίνα που θέλει κατσαρόλα και ταψί, όχι μόνο ένα τηγάνι. Αυτή η κουζίνα έχει πολύ κόπο. Με την ίδια ακριβώς αγάπη και τον αντίστοιχο κόπο δοκιμάζει νέες ιδέες στη ζαχαροπλαστική και ο Γιάννης Κίκυρας. Μπορεί να μην έχει πελάτες στο μαγαζί του, έχει όμως νέους σεφ που εξαντλούν καθημερινά τη δημιουργικότητά τους στο να προσφέρουν νέες γεύσεις μέσα από την κουζίνα φάντασμα που δουλεύουν. Ένα ακόμα πλεονέκτημα ενός γκος ζαχαροπλαστείου είναι όντως τα λιγότερα λειτουργικά. Επειδή η λειτουργία ενός ζαχαροπλαστείου είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε παρατηρήσει το ότι έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε με λιγότερο προσωπικό σε επίπεδο εξυπηρέτησης και αυτό μας έχει βοηθήσει στο να μπορούμε να έχουμε παραπάνω και μεγαλύτερο ζαχαροπλαστείο, δηλαδή μεγαλύτερη ομάδα ζαχαροπλαστείου. Άρα μπορούμε να αυξήσουμε τις παραγωγές των γλυκών μας, γιατί αυτά τα άτομα που θα είχαμε ως εξυπηρέτηση τα έχουμε εντάξει στην ομάδα μας ως ζαχαροπλάστες. Οι κουζίνες φαντάσματα, τα ghost ζαχαροπλαστεία, τα εικονικά εστιατόρια και όλες οι παραλλαγές που ξεπηδούν σχεδόν κάθε μήνα πατάνε στην εκτόξευση του delivery στην αγορά. Φαίνεται να έχουν προσαρμόσει όλη τη στρατηγική τους βάσει μιας εφαρμογής από που μπορούν και αντλούν πληροφορίες για το τι ακριβώς θέλουν οι ενδυνάμοι πελάτες τους. Δουλεύουμε με πλατφόρμες εξυπηρέτησης και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά που έχουμε μια παραγγελία να γανύρουμε εκείνη τη στιγμή το γλυκό μας με φρέσκα φρούτα, κρέμες και οτιδήποτε και να είναι όσο πιο φρέσκο γίνεται για να μπορεί να φύγει στο πακέτο του. Μετά την πανδημία,
Η διανομή φαγητού όχι μόνο δεν φαίνεται να χάνει έδαφος, αλλά οι ψηφιακές πλατφόρμες βρίσκουν τρόπους να αυξάνουν με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τους τζίρους τους. Είναι σαφές σε όλες τις αλυσίδες της αγοράς της εστίασης πως πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μετά COVID συνθήκες. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και τις εργασιακές σχέσεις οι οποίες υπάρχουν στις επιχειρήσεις αυτές. Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης λειτουργούν στο φως, άρα και στον έλεγχο και των αρμόδιων ελεκτικών μηχανισμών που αφορούν παραδείγματος χάρη του Σώματος Επιτηρητών Εργασίας. Εν αντιθέσει, κουζίνες οι οποίες λειτουργούν σε υπόγεια, σε αποθήκες, σε χώρους οι οποίες δεν είναι εμφανείς για τους ελεκτικούς μηχανισμούς, θα πρέπει να δούμε πόσο αυτό δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό και βεβαίως θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Οι Ghost Kitchens πρωτοεμφανίστηκαν στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να ξεπηδήσουν στην Ευρώπη λίγο αργότερα. Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές, είχε πει ο Άγγλος φυσιοδήφης και βιολόγος Κάρολος Δαρβίνος για την εξέλιξη των ειδών. Η εφαρμογή της αρχής του ταιριάζει πλήρως με τις επιχειρήσεις εστίασης σήμερα και τον τρόπο που οι άνθρωποι βρίσκουν το φαγητό τους. Ίσως και να μπορέσουν να συνυπάρξουν τα δύο τελείως αντίθετα άκρα στον κλάδο της εστίασης. Το delivery από μια κουζίνα φάντασμα και το φαγοπότη σε μια παραδοσιακή ταβέρνα. Η επιλογή είναι δική σας. Καλό σας βράδυ! Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα ενός βιολογικού vegan γεύματος στο κηλικείο του σχολείου τους. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι το επόμενο βήμα μας θα είναι στα μικρά παιδιά να εκπαιδεύσουν τους γευστικούς τους κάλικες σε μια νέα τροφή όπως είναι η plant-based τροφή. Το δικό μου όνειρο για το μαγαζί είναι να κρατήσει, και εγώ να φύγω, να κρατήσει το μαγαζί. Να έχω δώσει ψυχή εδώ. Και αυτό, δηλαδή να κρατήσει, να έχει συνέχεια, και εγώ να φύγω. Βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη γύρω από τα Ghost Kitchens. Και άλλου τύπου ζαχαροπλαστεία έχουν ανοίξει project σε επίπεδο Ghost και κουζίνες, και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τάση που υπάρχει λόγος να αναπτυχθεί. Φέρνει ευκολίες και στην πλευρά του επιχειρηματία και στην πλευρά του καταναλωτή. Μέχρι πριν από 2-3 χρόνια στην Κίνα υπήρχαν 7.500 τέτοιες επιχειρήσεις. 3.500 στην Ινδία, 1.500 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 750 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα νούμερα αυτά είναι σίγουρα αυξημένα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές τρως 2, 3, 4, 5 φορές από ένα μαγαζί, από μια επιχείρηση η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Ξέρετε ποια είναι η χαρά του μάγειρα? Να του πούνε γεια στα χέρια σου. Τι ωραία που τα έκανες. Γι' αυτό ήρθα ξανά να πάρω κάτι, ας πούμε, από εσάς.